Η σύνταξη που παίρνουμε ανταποκρίνεται για 15 ημέρες. Δεν ήταν όπως ήταν κάποτε. Μετρούν κάθε ευρώ της σύνταξης για να τα βγάλουν πέρα. Όμως όσο οικονομία κι αν κάνουν, όσα κι αν στερούνται, οι χαμηλοσυνταξιούχοι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Και οι περιγραφές τους αποτελούν γροθιά στο στομάχι, καθώς το μόνο που ζητούν είναι μια αξιοπρεπή διαβίωση, γεγονός που αποτελεί μάλλον πολυτέλεια. Η εικόνα λοιπόν είναι αυτή με τους συναδέλφους. Παίρνουν τηλέφωνο, μας παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο, μέχρι και τα κλάματα βάζουν γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μετά την συνταξιοδότηση, το μόνο που προσδοκούσαν ήταν να ζήσουν μια ήρεμη καθημερινότητα, να απολαύσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους και να τα βοηθήσουν όσο μπορούν. Ανταυτού βρέθηκαν μπροστά σε έναν αρμαγεδόνα αυξήσεων, δυσθεώρητες τιμές στην ενέργεια, φουσκωμένους λογαριασμούς, πανάκριβη ασφάλιση και φάρμακα και μια σύνταξη που, όπως λένε, ισοδυναμεί με ψίχουλα. Έχουν ανεβάσει τα καύσιμα στα ύψη, έχουν ανεβάσει τα τρόφιμα στα ύψη. Πώς να ανταποκριθούν οι σφαίριμοι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι υπάλληλοι, όλοι αυτοί. Σε όλους χτυπάει, έχει αντίκτυπο. Τα 200 ευρώ αυτά που δίνει στους χαμηλοσυνταξιούχους είναι ένα κόστος περίπου για τον κρατικό υπολογισμό 134 εκατομμύρια, όταν από αυτούς τους χαμηλοσυνταξιούχους κάθε χρόνο με την περικοπή του ΕΚΑΣ τους κόβει κάθε χρόνο 950 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν το ότι είναι ψίχουλα αυτά. Μπορεί κάποιοι να τους αποκαλούν απόμαχους της ζωής, αλλά πιο μάχημοι από ποτέ δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν για την αξιοπρέπειά τους. Οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συνάντηση στο Ηράκλειο και προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις στο Ρέθυμνο. Η κυβέρνηση, ακολουθώντας την πολιτική των προηγούμενων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλει να αφήσει τίποτα όρθιο. Ούτε την υγεία, ούτε την παιδεία, ούτε τα εργασιακά, ούτε τα συνδικαλιστικά. Θέλει να βάλει τα θόπλακα. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, θα μας έχει συνέχεια μπροστά της. Η πρόταση που θα γίνει θα είναι για τις 15 του Απρίλη να γίνει στο Ρέθυμνο, παγκρίτια συγκέντρωση, για να βάλουμε τα ζητήματα που έχει να κάνει με τα δώρα μας, που είναι πληρωμένα, που έχει να κάνει με τις αυξήσεις που έχουν 10 χρόνια να μας δώσουν, που έχει να κάνει με το ΔΕΝ 5% που έχει ψηφίσει του ΑΕΠ, που έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση και δυστυχώς δεν μας το έχει δώσει ούτε το 20, ούτε το 21, ούτε και το 22.